Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήδη Δευτέρα ξημερώματα. Έρχεται λοιπόν αύριο το βράδυ στην Αθήνα, την Τρίτη, προερχόμενος από την Άγκυρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Τζορτζ Σούλτς. Ο Αμερικανός Υπουργός θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου την Πέμπτη το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ θα έχει συνομιλίες και με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Χαραλαμπόπουλο και τον Υπουργό Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια την Τετάρτη και την Πέμπτη. Ο κύριος Σούλτς θα γίνει δεκτός σε ακρόση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σαντζετάκη το πρωί της Πέμπτης. Με επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας γιορτάστηκε σήμερα η Κυριακή της Ορθοδοξίας παρουσία του πρόεδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σαντζετάκη. Προστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Σεραφείμ. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχτηκαν ο πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς. Επίσης, στη τελετή παραβρέθηκαν πολλοί υπουργοί, εκπρόσωποι των κομμάτων, ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και άλλοι επίσημοι. Στιγμιότυπο από την άφηξη του πρόεδρου της Δημοκρατίας στη Μητρόπολη. Η υπόθεση, για να περάσουμε στην επόμενη είδηση, δυνάμεις, γιατί όλοι στον πλανήτη θα υποστούμε τις συνέπειες ενός πυρηνικού πολέμου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΕΝΑ ο νέος πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ingemar Carlsson. Ο Σουηδός πρωθυπουργός στη συνέντευξή του, που θα μεταδοθεί αύριο από το πρώτο πρόγραμμα, μετά το μεσημβρινό δελτίο, τόνισε ότι η πρωτοβουλία των 6 είναι μια από τις καλύτερες μεθόδους για την παρέμβαση όλων των χωρών στην υπόθεση των πυρηνικών όπλων και του αφοπλισμού. Να περάσουμε στις εξωτερικές ειδήσεις. Έντονες επικρίσεις εναντίον του πρόεδρου Ρέιγκαν διατυπώνονται τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Σοβιετική Ένωση για τη χτεσινή πυρηνική δοκιμή στη Νεβάδα, που ήταν 10 φορές μεγαλύτερη ισχύω από την ατομική βόμβα που κατέστρεψε τη Χειροσίμα. Τα σοβιετικά μέσα ενημέρωσης και η εφημερίδα Πράβδα προειδοποίησαν ότι η Ουάσιγκτον θα φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες αυτής της κοντόφθαλμης, όπως την χαρακτήρισαν, ενέργειας. Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων θα συζητηθούν αύριο στις Βρυξέλλες από τους Υπουργούς Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Η Επιτροπή προτείνει πάγωμα των τιμών, αλλά η Ελλάδα, καθώς και άλλες χώρες, δεν δέχονται την πρόταση αυτή και ζητούν αύξηση των τιμών. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας πραγματοποίησε σήμερα στο Κιλελέρ εκδήλωση για τον εορτασμό της αγροτικής εξέγερσης του 1910. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Χαρίλαος Φλωράκης και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΠΕ Στάθης Παναγούλης. Η κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό του Κιλελέρ θα γίνει από την ΓΕΣΑΣΕ και την ΠΑΣΕΓΕΣ την άλλη Κυριακή 30 Μαρτίου. Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων και η αντιμετώπιση τους από την κυβέρνηση είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των πρόσφατων εσωτερικών εξελίξεων, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Χαρίλαος Φλωράκης σε ομιλία του χτες στον Βόλο. Αναφερόμενος στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για διάλογο με την αριστερά, υπογράμμισε ότι μόνιμο στοιχείο της πολιτικής του ΚΚΕ είναι ο διάλογος και η συνεργασία των δημοκρατικών δυνάμεων, και πρόσθεσε ότι για να είναι ο διάλογος αποδοτικός πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα, και απαρίθμησε τις προϋποθέσεις που θα συντείνουν σε αυτό, ζητώντας να σταματήσουν οι διώξεις συνδικαλιστών και να ανασταλεί η εφαρμογή των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Με μνημόσυνο στους τάφους των Βενιζέλων στο Ακροτήρι έκλεισε σήμερα το δεκαήμερο των εκδηλώσεων που οργάνωσε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το νομοσχέδιο για την προστασία και την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη νομοθετικής εργασίας της Βουλής. Οι γιατροί του ΙΚΑ συνεχίζουν τις απεργιακές κινητοποίησεις από αύριο έως τις 7 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ. Στην Αθήνα και τον Πειραιά, οι γιατροί του ΙΚΑ θα απεργήσουν από αύριο ως και την Παρασκευή 28 του μηνός. Πάλι στα εξωτερικά, ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιασέρ Αραφάτ είχε σήμερα συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Χόσνι Μπάρακ στο Κάιρο. Ο Γιασέρ Αραφάτ δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι αναπόκειται στις ΗΠΑ να άρουν το αδιέξοδο, στο οποίο έχουν οδηγηθεί προσπάθειες για λύση της προτάσης που διαβίβασε μέσω του Αιγύπτιου Προέδρου και του Ιορδανού Βασιλιά Χουσέιν. Ευνή διακρίση στις σχέσεις Ιρλανδίας και Μεγάλης Βρετανίας προκάλεσε χθες η γκάφα των Βρετανικών Δικαστικών Αρχών να ζητήσουν από την Ιρλανδία τη σύλληψη και έκδοση μιας νεαρής ύποπτης για ανταρκτική δράση, χωρίς να στείλουν στο Δουβλίνο τα απαιτούμενα έγγραφα. Συγκεκριμένα η Ιμπλιν Γκεν Χόουνς, 27 ετών, που είχε αφαιθεί ελεύθερη προχθές από την Ιρλανδική αστυνομία, συνελήφθηκε πάλι από αστυνομικούς με πολιτικά στο κέντρο του Δουβλίνου, ενώ η ίδια και οι υποστηρικτές της φώναζαν, όπως θα δούμε εδώ και στο βίντεο, ότι δεν υπήρχε ένταλμα και ότι επρόκειτο για απαγωγή της δικτατορίας. Ντιβαλιέ, η Αϊτή κυβερνάται ουσιαστικά από χτες από μια στρατιωτική χούντα υπό τον στρατηγό Ανρί Ναμφί.
Οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν μετά την προχθεσινή παρέτηση του Ζεράρ Γκουγκς, του μοναδικού υπουργού που δεν σχετιζόταν με το καθεστώς Ντιβαλιέ. Αφορμή για την κυβερνητική κρίση και το σχηματισμό της τριμελούς χούντας ήταν οι μεγάλες λαϊκές διαδηλώσεις με αίτημα την απομάκρυνση των συνεργατών του Ντιβαλιέ και η βάναυση καταστολή τους που κόστησε τουλάχιστον 5 νεκρούς. Στις Φιλιππίνες τώρα, 22.000 εργαζόμενοι στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, Σκλακ και Τσούμπικ, συγκρούστηκαν τουλάχιστον 2 φορές με Αμερικανούς στρατιώτες στη διάρκεια της απεργίας που κήρυξαν εδώ και 2 μέρες. Σύμφωνα με το συνδικάτο τους, 5 Φιλιππινέζοι εργαζόμενοι μαχαιρώθηκαν από Αμερικανό στρατιώτη και ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Όλες οι είσοδοι των βάσεων έχουν αποκλειστεί από δοφράγματα. Έλληνες γλύπτες, ο Αχιλέας Απέργης πέθανε το πρωί σε ηλικία 77 ετών. Αύριο, στον εσωτερικό δακτύλιο της Αθήνας, μην ξεχάσετε, κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που ο αριθμός τους λήγει σε 6, 7, 8, 9 και 0. Και δύο λόγια για τον καιρό. Για σήμερα προβλέπονται σε όλη την Ελλάδα νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι αυξημένες και ενδέχεται να εκδηλωθούν βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και τον Βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και η θάλασσα στο Σαλονικό και το Νότιο Βοϊκό θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 ως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με παροδικές βροχές. Ο καιρός θα βελτιωθεί από την εξημερίδα. Καληνύχτα.